Η παγκοσμίου φήμης συνθέτης και σολίστ του ακορντεόν, Ζωή Τηγανούρια, θα είναι το κεντρικό πρόσωπο στο γκαλά που θα γίνει για τον 33ο Μαραθώνιο στις 6 Νοεμβρίου για την ανάδειξη του καλύτερου μαραθωνοδρόμου στον κόσμο φέτος. Κυρία Τηγανούρια, πώς νιώθετε που θα είστε ένα τιμόμενο, ένα πρόσωπο κεντρικό σε αυτή την θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Σέγγας που με προσκάλεσε και μου έδωσε έτσι τη δυνατότητα και την ευκαιρία να συμμετέχω σε μια τόσο σπουδαία εκδήλωση. Είναι μεγάλη μου τιμή να συνδράμω και εγώ με την τέχνη μου στην ανάδειξη και στην βράβευση του κορυφαίου μαραθωνοδρόμου άντρα και γυναίκα για το 2015. Εσείς είσαι ένας άνθρωπος της τέχνης, σε ένα αθλητικό γεγονός. Τι σημαίνει αυτό για εσάς? Η τέχνη, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός είναι τρεις έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες. Ασφαλώς τα μηνύματα που περνάνε, τα πανανθρώπινα μηνύματα που περνάνε, η ειρήνη, η αγάπη, η υγεία, η αρμονία σώματος και ψυχής είναι αυτά που μου δίνουν την μεγάλη χαρά και την δύναμη να συμμετέχουμε όλοι με την ψυχή σε αυτό το γεγονός. 43.000 κόσμος θα έρθει την Κυριακή και θα είναι στους δρόμους της Αθήνας. Τι έχετε να πείτε για τους άλλους που δεν θα συμμετάσχουν? Αυθεντικός Μαραθώνιος, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου. Θα ήθελα να τους προσκαλέσω όλους να βγουν στον δρόμο, να χειροκροτήσουν, να δουν τα αξιοθέατα της υπέροχης Αθήνας μας και ασφαλώς να δούμε κατάμεστο το Καλλιμάρμαρο και να χειροκροτήσουμε όλους αυτούς τους τις χιλιάδες ανθρώπων που θα τρέξουν από 110 χώρες του πλανήτη μας. Θα έχουμε τη χαρά να σας δούμε στον τερματισμό. Ασφαλώς, να χειροκροτήσουμε μαζί. Ασφαλώς, θα είμαι εκεί, θα χειροκροτήσω μαζί και μακάρι να μπορούσα να τρέξω κιόλας. Τι λέτε, στο μέλλον θα πω. Αλλά με ένα τόσο βαρύ όργανο σαν το ακορντεόν που είναι περίπου 14 κιλά θα είναι λίγο δύσκολο. Θα αφήσετε λοιπόν το ακορντεόν σε μια προσεχή διοργάνωση. Θα βάλετε τα αθλητικά σας παπούτσια και θα συμμετάσχετε. Τέλεια. Για μας θα είναι χαρά και έχετε ανοιχτή πρόσκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για μένα μεγάλη μου χαρά και τιμή. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.